ότι οι επιθέσεις γίνονταν με τρόπο που είχαν πολλά και κοινά χαρακτηριστικά, τον τρόπο δράσης ευνηδιαστικό, η στοχοποίηση, οι στόχοι που είχαν, στόχους της Χρυσής Αυγής, πολιτικούς πρακτικά, αριστερούς, μετανάστες και τα σχετικά πράγματα που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τα τρία χρόνια αυτά από μάρτυρες που έχουν καταθέσει τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια αναφέρεται και στον Άγιο Παντελεήμονα, στη Σκορδέλη, στον Παναγιώταρο κτλ. Παράλληλα συνδέει την αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Η υπεράσπιση, μην έχοντας που αλλού να στραφεί, προσπαθεί να αποδομήσει τους μάρτυρες με πράγματα που έχουν να κάνουν με την όποια προσωπική τους εμπλοκή σε πολιτικά και σε πολιτικές και κοινωνικές έτσι, κινητοποιήσεις και εξελίξεις. Η Τάκου λοιπόν μας λέει ότι ο συντονίστρια του δικτύου από το 2011 λάμβανε καταγραφές από τις 18 οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν στο δίκτυο πανελλαδικά. Συμμετείχε λέει και ο συνήγορος του πολίτη και τα ΣΕΜ των Δήμων, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο modus operandi, έναν τρόπο λειτουργίας, τον οποίο περιγράφει με οπλισμό, μαύρα ρούχα, το ενέναρξη της επίθεσης, ότι μέσα σε όλα αυτά περιλαμβανόταν πολλές φορές και έλεγχος των χαρτιών του θύματος πριν ή μετά την... πριν συνήθως, από ό,τι έχουμε ακούσει και από όλους μάρτυρες, τις επιθέσεις. Συγκεκριμένη μεθοδολογία, αναφέρει νούμερα καταγραφών, αλλά υπάρχει και ένα τεκμήριο, όπως μετά τη δολοφονία του Φίσα, μεγάλη μείωση καταγράφεται στις καταγραφές του ρατσιστικού, του παρατηρητηρίου για τα ρατσιστικά περιστατικά. Ήταν η διάχυση του ρατσισμού και διάχυση του ρατσισμού θα θυμίσουμε αυτόν τον Αλβανό, ο οποίος συμμετείχε σε διάφορες δράσεις της Χρυσής Αυγής, ο οποίος πολλές φορές είχε βγάλει και την αλβανική σημαία και τα λοιπά. Μετανάστες παρελθοντικοί μπαίνουν σε μια κοινωνία, μπαίνουν σε ένα, αν θέλει κανείς, σε μια ομάδα, σε ένα group, νιώθουν ότι ανήκουν και μετά είναι έτοιμοι να ξεράσουν οι ίδιοι τον ρατσισμό τον οποίο δέχτηκαν πριν μπουν σε αυτό το group. Το μήνυμα, λέει η Τάκου, έρχεται από ψηλά ότι δεν είστε επιθυμητοί στη χώρα και με τη βία θα σας κάνουμε να φύγετε. Να σας θυμίσω ότι δεν είναι μόνο ο Μιχαλολιάκος που έχει πει τέτοια λόγια ή τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Έχουμε ακούσει τέτοια λόγια και από στόματα αξιωματούχων της ελληνικής αστυνομίας. Να σας θυμίσω την περίπτωση στην Ακαδημία των Αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Ή λόγια διοικητή, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Δεν είναι αρκετό όλο αυτό που λέει ο Ρουσόπουλος, αν δεν βάλει μέσα και την transsexual Άννα, αν θυμάμαι καλά, όπου προσπαθεί να την βάλει μέσα. Και η πρόεδρος λέει, δεν έχετε αφήσει μάρτυρα που δεν έχετε κάνει αυτή την ερώτηση, συνηγορώντας επιπλέον σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή και είπαμε πριν λίγο, ότι μάλλον ο συνήγορος Ρουσόπουλος δεν είναι εκεί για τον πελάτη του Γιάννη Λαγό, είναι εκεί για να συσπυρώσει ένα πυρήνα της Χρυσής Αυγής, ο οποίος τα ακούει όλα αυτά, νιώθει ότι είναι πραγματικότητα, νιώθει ότι πρόκειται περί πολιτικών διώξεων και σκευωριών.